τελευταίας χώρα μας, μεταξύ των άλλων των δεινών, αρχίζουν και υπομένουν μεγάλη ζημιά και βασικές αρχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προκύπτουν μέσα από το σύνταγμα. Μιλάω για τον άνθρωπο, πάντα έτσι. Γιατί ο άνθρωπος σε κάθε κοινωνία, όσο πιο ισχυρή είναι η δημοκρατία, τόσο πιο πολύ αξιοπρεπώς ζει και έχει περισσότερα δικαιώματα. Ή αν θέλετε, εφαρμόζονται πιο πολύ τα δικαιώματα τα οποία φαίνεται ότι πάνω στα περισσότερα συντάγματα, αλλά με ισχυρές δημοκρατίες. Και το λέω αυτό γιατί κάποιες δυνάμεις ή κάποιες μονάδες, είτε μέσα στον χώρο των ΜΜΕ, είτε στον χώρο των θεσμικών, είτε στον χώρο των μονάδων πολιτών, αντέδρασαν πάρα πολύ άσχημα. Γιατί σήμερα ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης κάλεσε μια ομάδα ανθρώπων για να συζητήσουμε για τα προβλήματά της. Ποιος είναι αυτός, όπου και αν βρίσκεται, που θα απαγορεύσει τον Δήμαρχο μιας πόλης να καλέσει τους συμπολίτες τους, με ποιο δικαίωμα θα πει ότι σας αφαιρώ το διάλογο και το δικαίωμα να μιλήσετε Δήμαρχοι εσείς με οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων μέσα στο Δήμο σας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος υπαγορεύει πώς θα λειτουργήσει η δημοκρατία μας, με ποιον τρόπο και αν θα πρέπει να συνέλθουμε ή να μην συνέλθουμε? Ποιον είναι αυτός τον οποίο πρέπει να τον ρωτάμε κάθε φορά με ποιον θα συναλλαγούμε? Και βέβαια αυτές οι μονάδες που είναι πραγματικά ελάχιστες, πολύ ελάχιστες, και αυτό μου δημιουργεί την αισιοδοξία ότι έχουμε καλή δημοκρατία, είναι και επώνυμες, γιατί τολμούν και βγαίνουν και λένε ότι πώς το κάνεις αυτό, Δήμαρχε? Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι δειλοί και οι οποίοι άρχισαν να προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Αυτό το βρήκα σήμερα το πρωί στο δωματοκιβώτιο του σπιτιού μου. Το βρήκε η γυναίκα μου και λέει: πώς την είδες και τους θέτεις σε ακρεφνή κοινοφελή εργασία, Ερντογάν, τους απογόνους τους δανειζόμεθα εκ του μέλλοντος. Σήμερα αυτοί, αύριο εμείς, λέει και κάτι εξυπνιστικό για το πρόσωπό μου και από κάτω το μέλλον ανήκει στον Θεό. Δεν μας τρομοκρατούν ούτε αυτά τα ασαφή μηνύματα τα απειλητικά, γιατί εμείς μάθαμε να είμαστε έντιμοι και να συναλλασσόμαστε με όλους. Όσους θέλουν να λειτουργεί το σύνταγμά μας, να έχουμε ισοτιμία και ισοπολιτεία, και εκεί που κάναμε λάθος και παράληψη, να προσπαθούμε με περισσότερο κέφι και με περισσότερο έξαρτη διορθώνουμε.